μονοζυγωτικά ή μονογενή δίδυμα είναι δίδυμα τα οποία προήλθαν από τη γονιμοποίηση ενός οαρίου. Στη συνέχεια το έμβριο που προέκυψε διαιρέθηκε πλήρως και έτσι δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστά έμβρια. Τα έμβρια που προέκυψαν έχουν πανομοιότυπο γεννητικό υλικό. Τα αδελφάκια αυτά είναι τα δίδυμα που όπως λέμε μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό και φυσικά έχουν πάντα το ίδιο φύλο. Η συχνότητα των μονοζυγωτικών διδύμων κοιήσεων υπολογίζεται στις 2,3 με 4 ανά χίλιες κοιήσεις. Η συχνότητα αυτή δεν έχει μεταβληθεί στο χρόνο. Οι πιθανότητες για μονοζυγωτική δίδυμη κοίηση δεν φαίνεται να επηρεάζονται ούτε από την ηλικία της μητέρας, ούτε και από την κληρονομικότητα. Τόσο τα σωματικά όσο και τα πνευματικά χαρακτηριστικά ενός εκάστου καθορίζονται μένα από το γενετικό υλικό, αλλά η τελική μορφή των χαρακτηριστικών αυτών επηρεάζεται και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Έτσι, το χρώμα των ματιών που καθορίζεται κυρίως από γενετικό υλικό είναι σχεδόν το ίδιο στα μονοζυγωτικά δίδυμα. Το χρώμα του δέρματος αντίθετα καθορίζεται και από εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η έκθεση στον ήλιο. Τέτοια χαρακτηριστικά παρουσιάζουν μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των μονοζυγωτικών διδύμων. Όσο τα δίδυμα είναι μέσα στη μήτρα, διαφοροποιούνται σε διχωριακά, διαμνιακά δίδυμα που έχουν δύο ανεξάρτητους πλακούντες και βρίσκονται μέσα σε δύο ανεξάρτητους αμνιακούς σάκους, όπως ακριβώς και τα διζυγωτικά δίδυμα. Μόνο χωριακά διαμνιακά δίδυμα που παρουσιάζουν έναν κοινό πλακούντα αλλά βρίσκονται σε δύο ανεξάρτητους αμνιακούς σάκους, μόνο χωριακά μονοαμνιακά δίδυμα που μοιράζονται έναν κοινό πλακούντα και διαβίουν μέσα στον ίδιο αμνιακό σάκο και σιαμαία δίδυμα που είναι ενωμένα σε κάποιο σημείο του σώματός τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποια κατηγορία υπάγονται τα δίδυμα κατά την κοίηση, διότι από αυτήν εξαρτώνται και ενδεκόμενες επιπλοκές. Αν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εγκυμοσύνη μονοζυγωτικών διδύμων, κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε ένα σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε βίντεο για την υγεία της γυναίκας, την υπογονιμότητα και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα επισκεφτείτε το site μας.